Θα καλησπέρισω τον κύριο Αλεξάνδρο, τον ιατροδικαστή. Θα τον δούμε τώρα και θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και είπα κάτι, μου έστειλε ένα μήνυμα μέσω συνεργάτη δάσκαλου ο κύριος Αλεξάνδρου και έχει δίκιο. Είπαμε χθες ότι θα έπρεπε να είναι εκεί και εκπρόσωποι ίσως από το ΝΕΟΦ, το ΝΕΟΔΙ, από το Υπουργείο Υγείας, όταν γινόταν η νεκροψία και η νεκροτομή και είναι απαραίτητο. Οι ιατροδικαστές δεν εντάσσονται στο Υπουργείο. Υγεία εντάσσεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να το διευκρινίσω για να μην μείνει παρεξήγηση. Κύριε Αλεξάνδρου, το ερώτημα είναι απλοϊκό ίσως για εσάς, αλλά έτσι φτάνει στα δικά μας στόματα. Μπορεί να φταίει το εμβόλιο για το θάνατο της γυναίκας αυτής? Καταρχάς να το πάρω να αρχή. Τα πράγματα είναι από απλά έως πολύ πλοκά. Όταν πάνω από κατά τη διάρκεια μιας ιατροδικαστικής εξέτασης υπάρχουν τρεις ιατροδικαστές και ένας παθολογανατόμος, όπου δεν μπορούν να αποφανθούν για την τελική αιτία θανάτου κατά τη μακροσκοπική εξέταση της ορού, αναγκαστικά ο κώδικας ιατρικής εντολογίας είναι ιατροδικαστική. Τι λέει? Βοηθάμε, συμβάλλουμε στην απόφαση για την τελική αιτία θανάτου, παίρνοντας όργανα ισοτεμάχια και κάνοντας και διενεργώντας τοξικολογικές εξετάσεις. Άρα, οποιαδήποτε ανακοίνωση αυτή τη στιγμή, η οποία αναφέρει ότι φαίνεται, γιατί από λέξεις και κόμματα κρίνονται τα πάντα. Τώρα να το εξηγήσω εγώ, κύριος Αλεξάνδρου, μιλάει για την ανακοίνωση του ΕΟΦ σήμερα, που λέει ακριβώς αυτό, ότι από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι δεν υπάρχει σχέση του εμβολίου με τον θάνατο της γυναίκας. Μια ανακοίνωση φαίνεται ότι δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, είναι καταρχάς χρονικά εντελώς λανθασμένη, το είπα και στην ανακοίνωσή μου. Δηλαδή, τι εννοούμε? Ένας συνετός απλός μέσος γιατρός, και μιλώντας τώρα για τους ιατροδικαστές, αφού λοιπόν μακροσκοπικά, επισκοπικά, αφού εξετάσαμε τη γυναίκα και δεν καταφέραμε να βρούμε μία αιτία θανάτου, αποφασίσαμε να διενεργήσουμε τα ιστολογικά και τα τοξικολογικά. Επεξηγώ λίγο, γιατί και οι δημόσιοι λειτουργοί ανέφεραν ως αιτία προσωρινή, είναι μία προσωρινή τοποθέτηση. Δηλαδή, μακροσκοπικά ευρήματα παλαιού εμφράγματος του μυοκαρδίου και πνευμονικού ειδήματος εν αναμονή. Το κύριο Αλεξάνδρο δεν τον έχουμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε τουλάχιστον να τον ακούσουμε ή πρέπει. Σας ακούω. Ωραία, σας ακούμε και εμείς. Συνεχίστε, χάσαμε την εικόνα. Μέχρι να την ξαναβρούμε, θα σας ακούμε. Συνεχίστε, κύριε Αλεξάνδρο, παρακαλώ. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι μακροσκοπική εικόνα παλαιού εμφράγματος του μυοκαρδίου και πνευμονικού ειδήματος εν αναμονή εργαστηριακών εξετάσεων. Τι σημαίνει παλαιό έμφραγμα? Παλαιό έμφραγμα σημαίνει ότι στο μυοκάρδιο εντοπίσαμε ουλές, όπως όταν χτυπάς και δημιουργείται ένα τραύμα το οποίο γίνεται μετά ουλή. Ακριβώς το ίδιο έχει να κάνει με την ουλή στο μυοκάρδιο. Η ουλή λοιπόν στο μυοκάρδιο είναι ένα παλαιό έμφραγμα. Κύριε Αλεξάνδρο, θέλω να επιμείνω λίγο στο εξής. Επειδή μας βλέπει κόσμος, άνθρωποι που έχουν κάνει το εμβόλιο, το συγκεκριμένο της AstraZeneca, ή που μπορεί να πηγαίνουν τώρα να το κάνουν, ή που πρέπει να πάνε αύριο το πρωί. Και είστε ιατροδικαστής, είστε εισαγγελέας, έχετε δηλαδή εικόνα, είστε κρατικός λειτουργός. Στους ανθρώπους αυτούς θα λέγατε να πάνε να κάνουν το εμβόλιο? Θέλω να σας πω κάτι πριν το πούμε αυτή τη φράση. Το πνευμονικό είδημα, κύριε Βαγγελάτε, δεν είναι αιτία θανάτου, δεν ανήκει, είναι κλινικό έβριμα. Είναι αποτέλεσμα, είναι γνωστό, το έχουμε μάθει και εμείς οι δημοσιογράφοι. Άρα, εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων αύριο, και μιλάμε υποθετικά, και έχουμε πάνω από τρία όργανα στα οποία εντοπίζονται τα κύτταρα της οξείας φλεγμονής, δηλαδή τα πολυμορφοπύρινα κύτταρα, πρώτον. Δεύτερον, από τη λαρυγική συσκευή που πήραμε βρούμε ότι υπάρχει ίδρυμα. Τρίτον, βρούμε ημική στους πνεύμονες. Τέταρτον, ανοιχνεύσουμε στο πλάσμα στα τοξικολογικά τις κυτοκίνες. Ναι, μην μας το κάνετε τόσο αναλυτικό, γιατί δεν είναι και εύκολο να το παρακολουθήσουμε. Διατάφτα λοιπόν. Υπάρχει αιτιώδη συνάφεια του εμβολίου
και του θανάτου, γιατί χρονικά εντοπίζεται στη μισή ώρα. Μάλιστα. Επειδή αυτά τα αποτελέσματα θα αργήσουν. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που λέει ο κ. Αλεξάνδρου δεν θα τα έχουμε ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, ούτε την άλλη εβδομάδα. Θα πάρει καιρό. Γι' αυτό σας ρωτώ τώρα, ως ξαναλέω ιατροδικαστή και εισαγγελέα, αν δικό σας άνθρωπο, συγγενής, ήταν να πάει αύριο το πρωί να κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca, τι θα του λέγατε? Εγώ αυτή τη στιγμή θα του έλεγα να μην πάει. Να μην γιατί πάει. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή πράγματα τα οποία πρέπει να τεκμηριωθούν και ως προς την διάχυτη ενδαγκιακή πήξη και ως προς την ακίδα, την γλυκοπρωτεΐνη. Ωστόσο, κύριε Αλεξάνδρου, έχουμε από την άλλη πλευρά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ελληνική Επιτροπή Εμβολιασμών, που λέει ότι πρέπει να πάει κάποιος να το κάνει. Και το λέω γιατί μπορεί να σου δω πολλές ζωές αν κάνουν το εμβόλιο οι άνθρωποι που είναι να το κάνουν. Ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος σε έδαφος πανδημίας. Αυτό όμως δεν αναιρεί σε μια κοινότητα επιστημονική να ανακαλέσουμε και να ξανασκεφτούμε και να δούμε κάποια πράγματα. Προφανώς. Προφανώς. Και η δική μας υποχρέωση είναι όλα αυτά να προσπαθούμε να τα φωτίσουμε. Να ακούσουμε τους επιστήμονες και να σχηματίσουμε γνώμη. Θα περιμένουμε πια τις τοξικολογικές. Πολύ κρίσιμο. Αυτό σαν διάσταση και ερμηνεία για να φωτίσει την πραγματικά εξήμη. Δείτε λιγάκι, συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο και την παρέτηση του κυρίου Βλαχογιαννόπουλου. Ναι, από τον ΕΟΦ. Είναι και αυτή ένα αυτό. Θέμα. Νομίζω ότι δεν αφορά μόνο το σημερινό περιστατικό, είναι πιο συνολική. Λοιπόν, κύριε Αλεξάνδρου, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Να το ξαναπώ, κύριος Αλεξάνδρου, είναι ο ιατροδικαστής από την πλευρά της οικογένειας της 60χρονης γυναίκας.